Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σοφή. Αύριο έχει κινητοποίηση 8 η ώρα για αυτό το θέμα. Καλούν τα συνδικάτα, τα σωματεία, πολλοί φορείς, 8 η ώρα στο Σύνταγμα. Ο λαός έτσι πρέπει να απαντήσει σε άλλο ένα έγκλημα, όπως απάντησε και στα Τέμπη, και με δυναμική να βάλει φρένο σε αυτές τις πολιτικές που πραγματικά οι ζωές των ανθρώπων είναι εμπόρευμα. Και είναι οι πολιτικές τους που τις κάνουν εμπόρευμα διαχρονικά. Πέρσι υπήρχαν 2.500 εξίσου νεκροί πνιγμένοι στο Αιγαίο και στις περιοχές εδώ πέρα της θαλάσσης γύρω από την χώρα μας. Δεν είναι ένα φαινόμενο σημερινό. Συμβαίνει διαχρονικά και μάλιστα είναι και υποκριτικό σήμερα η Κομισιόν σε πρώτο επίπεδο να συζητάει και να λέει ότι θλίβεται για το γεγονός, την ίδια στιγμή που ετοιμάζονται να υπογράψουν νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που εντείνει την καταστολή, ξαναμιλάει για ορατούς και αόρατους φράχτες, εντείνει τη Frontex, θα καταδικάσει σε νέα δεινά και σε πνιγμούς ανθρώπους, γυναικόπαιδα κτλ. Έχουν ευθύνη, και εμείς να σας πω κάτι, εμείς δεν λέμε θα λογαριαστούμε μετά. Εμείς λέμε τώρα πρέπει να λογαριαστεί ο λαός, τώρα πρέπει να σταματήσει αυτό το έγκλημα και όλα τα εγκλήματα που βιώσαμε όλο αυτό το διάστημα, και είναι πολλά, είναι πολλαπλά, είναι σχεδόν καθημερινά, τους χώρους δουλειάς. Επίσης κάποιος πρέπει να μιλήσει και δεν είναι να το συζητήσουμε σε επόμενο. Σήμερα πρέπει να συζητήσουμε ποιες είναι οι αιτίες που δημιουργούνται στρατιές μεταναστών και προσφύγων. Ποιος θα μιλήσει δηλαδή για το γεγονός ότι από το αεροπορικό, από την αεροπορία της Καλαμπάτας έφυγε το προηγούμενο διάστημα, φεύγανε αεροπλάνα για να πάνε για τη Λιβύη για επιθετικούς σκοπούς, την ίδια στιγμή που σήμερα εκεί πέρα ξεβράζονται σώματα παιδιών και γυναικών και γενικά ανθρώπων. Δεν υπάρχουν ευθύνες πολιτικές για το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν παντού εστίες πολέμου στην Ουκρανία, στη Συρία, στη Λιβύη και αλλού, που είναι αυτές που γεννάνε τους πρόσφυγες, αυτές που γεννάνε τους μετανάστες. Και εδώ έχουν. Ναι, αλλά για αυτά. Θα σας πω μια κουβέντα. Βεβαίως. Εστίες αντιπαράθεση και πολέμου στον κόσμο που κατοικούμε τώρα υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που περιγράφεται. Έτσι γίνονται πάντα στον κόσμο. Δυστυχώς πολύ άσχημα. Ο λαός δεν πρέπει να συμφιλειωθεί με αυτή την κατάσταση. Γιατί για αυτή την κατάσταση των πολέμων. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Όταν οι κυβερνήσεις εδώ πέρα της Ελλάδας βάζουν όλο και πιο βαθιά το λαό μας στην ατοϊκή εμπλοκή κτλ. Και το καταδικάζουν σε αυτό το πράγμα, προφανώς. Υπάρχουν και πολιτικές. Το ΝΑΤΟ φταίει γιατί το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μηχανισμοί οι οποίοι εντείνουν ακριβώς αυτές τις μεταναστευτικές ροές και είναι και οι αιτίες που δημιουργούν οι πόλεις. Γιατί βλέπω ότι αυτοί οι δυστυχίες σε χώρες του ΝΑΤΟ θέλουν να πάνε. Αυτοί οι δυστυχείς δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και φεύγουν παίζοντας τη ζωή τους κορώνα γράμματα από τη χώρα τους όπου γίνεται πόλεμος, επιθετικός πόλεμος από τις χώρες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ και από άλλες συμμαχίες εννοείται και πάνε να αναζητήσουν μια μοίρα παίζοντας τη ζωή τους κορώνα γράμματα καθημερινά. Και το ξέραμε. Στην Αίγυπτο δεν γίνεται. Υπάρχουν, να σας πω κάτι. Η οικονομική ανέχεια και ο ταξικός πόλεμος διεξάγεται συνεχώς και σε όλες τις χώρες και υπάρχουν και πολιτικές. Δηλαδή, στο σύμφωνο τώρα για τη μετανάστευση και το άσυλο, τα κόμματα που κάθονται εδώ πέρα στο ίδιο τραπέζι και που όλοι λέμε ότι θελιόμαστε κτλ., τι θα κάνουν, θα το ψηφίσουν στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Κομισιόν. Πρέπει να τοποθετηθούν γύρω από αυτό το ζήτημα. Αν δεν είχατε καταδικάσει ποτέ, το είχαν κλείσει το μισό κόσμο με τι για να περνάνε απ' έξω. Τι να συζητήσουμε τώρα. Το Κουκουέ δεν το έχει καταδικάσει αυτό το πράγμα. Έχετε καταδικάσει η Σοβιετική Ένωση και το θυμάμαι. Ιστορικά. Συγγνώμη τώρα αυτό. Έχετε καταδικάσει την εισβολή στην Ουκρανία. Δεν έχετε κάνει τίποτα από αυτά. Το Κουκουέ δεν έχει καταδικάσει την εισβολή στην Ουκρανία. Από την πρώτη μέρα. Είπα, από την πρώτη μέρα ήμασταν το μόνο κόμμα που πήγε και καταδίκασε τον πόλεμο και πήγε μάλιστα και στη Ρώσικη πρεσβεία και στην Αμερικάνικη γιατί ξέρουμε τι σημαίνει και πώς γίνεται αυτός ο πόλεμος και ξέρουμε και τις ευθύνες και του ευρωενωσιακού και του ευρωατλαντικού μετόπου. Αλλά εντάξει τώρα δεν γίνεται κάθε φορά που αναδεικνύονται οι πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν να γυρνάμε στη Σοβιετική Ένωση και να λέμε τώρα ιστορίες για αγρίου. Γιατί αυτέ είναι ιστορίες για αγρίου. Ρωτήστε τους λαούς που τα ζήσανε ήταν ιστορίες για αγρίους. Να ρωτήσουμε καλύτερα τους λαούς τώρα που εκεί πέρα πάνε και μαζεύουν πτώματα και ποιες είναι οι ευθύνες των χωρών που βάζουν την υπογραφή τους απέναντι στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Έτσι είναι, αυτό πρέπει να ρωτήσουμε. Νομίζω πρέπει να κρατήσουμε ορισμένα στοιχεία. Ο λαός δηλαδή, ούτως ή άλλως εμείς αυτόν απευθυνόμαστε. Ένα στοιχείο είναι ότι για παράδειγμα τη μονιμοποίηση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωση στην ενέργεια, το ψηφίσαν στη Βουλή 250 και πλέον βουλευτές.
αρχές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό που λέει το κουκουέ εξ αρχής. Ότι στην ουσία όλες αυτές τις πολιτικές, τις φορολογιστικές κτλ., τις συμψηφίσανε μέσα στη Βουλή. Τα τρία μεγάλα κόμματα, αστικά κόμματα και άλλα μικρότερα που δώσαν και αυτά χέρι βοηθείας. Κοστολογημένο πρόγραμμα πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι σημαίνει, για οποιονδήποτε το αναφέρει και το επικαλείται, το εξής. Σημαίνει ότι ψάχνω να βρω ως κυβέρνηση, ως αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Τρόπους για να συνεχίσω την πολιτική που λέει ότι τους φόρους, για παράδειγμα τον 95% των φόρων το πληρώνει ο λαός και το 5% μόνο πληρώνουν οι τράπεζες, οι εφοπλιστές, οι βιομηχανοί κτλ. Σημαίνει δηλαδή ότι βρίσκω τρόπους να παίρνω από κάθε τσέπη από το εισόδημα του λαού και να το δίνω σε φοροαπαλλαγές, στους εφοπλιστές, σε αναβαλλόμενους φόρους για τις τράπεζες, να εξασφαλίζω δηλαδή τη φοράσιλια, τη σχεδόν πλήρη φοράσιλια που χαίρουν όλο το μεγάλο κεφάλαιο, η μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη. Αυτό σημαίνει κοστολογημένο πρόγραμμα και αυτήν την εξίσωση προσπαθούν όλα τα κόμματα να βγάλουν. Στο μείγμα δεν διαφωνούν. Συμφωνούν απόλυτα ότι το 95% των βαρών, των φόρων είναι στις πλάτες του λαού. Συμφωνία και το 5% φυσικά. Από πού προκύπτει αυτό? Τι εννοείται από πού προκύπτει? Ψηφίσατε ή δεν ψηφίσατε τη μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Εσείς ο ίδιος πριν από λίγο είπατε ότι τους περισσότερους φόρους τους ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά θεωρείτε ότι είμαστε το ίδιο πράγμα με τη Νέα Δημοκρατία εμείς. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, δεν ολοκλήρωσα, θα σας πω αμέσως. Θα απαντήσετε αυτό γιατί το είπατε. Το έχουμε απαντήσει πολλάκις, θα το ξαναπαντήσουμε. Οι επιμέρους διαφοροποιήσεις δεν αλλάζουν την ουσία, το μείγμα παραμένει έτσι. Όταν για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή με ρωτήσετε, είπε ότι πρέπει να φορολογηθούν οι 7-8 μεγάλες εταιρείες, την ίδια στιγμή που η κερδοφορία 150 εταιριών, μόνο 150 εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, τα καθαρά κέρδη είναι 303% για το 2022, δηλαδή όσο είναι η μισθοδοσία των ιδιωτικών υπαλλήλων της χώρας, ποιες είναι οι 7-8 εταιρείες που θα επιλέξετε εσείς να φορολογήσετε όταν τα υπερκέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που δεν είναι λίγες? Στον τομέα της ενέργειας πόσες εταιρείες είναι? Τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να καταλήξει να γίνει μαναβική. Είναι εδώ είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο και δεν το έχει αμφισβητήσει κανείς αυτό το μείγμα. Αυτό το μείγμα 95% ο λαός, 5% μονοπωλιακή όμιλη, για παράδειγμα. Για την απαλλασσόμενη φορολογία των τραπεζών. Για την, η απαλλαγή από τη φορολογία των εφοπλιστών είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα και δεν μιλάει κανένα άλλο κόμμα για αυτό το πράγμα. Κατοχυρώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι τροπολογίες που κατέθεσε το κόμμα στη Βουλή, το ΚΚΕ στη Βουλή, για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, για την κατάργηση του ειδικού φόρου στην ενέργεια κτλ., δεν την ψήφισε κανένα άλλο κόμμα. Αφού εσείς δεν είστε... ψηφοφορία, κυρία Παϊβάνου, τι είναι αυτά που λέτε, σας παρακαλώ πολύ. Το φέραμε επανειλημμένα. Το φέραμε επανειλημμένα. Να το φέρνατε εσείς, εφόσον είστε αυτή τη στιγμή. Στο κάτω-κάτω τη γραφή, να σας πω κάτι. Την προηγούμενη τετραετία κυβερνούσε η κυβέρνηση. Εσείς με ρωτήσατε. Να σας πω. Ξεκίνησα να λέω ότι η ευθύνη βαραίνει εξίσου τουλάχιστον τα 15 τελευταία χρόνια της κυβερνήσης και παραπέρα και πιο πίσω άμα πάμε, γιατί η φορολογιστική επιδρομή απέναντι στο λαϊκό εισόδημα, η διεύρυνση. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Τουρνάρας τώρα τράβηξε τα αυτιά σε όλα τα αστικά κόμματα και είπε: τι είναι αυτά που υπόσχεστε? Εδώ στην Κομισιό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όλοι ψηφίσατε την αρενή έκθεση, στην ουσία αυτά που φέρνει η αρενή έκθεση, δηλαδή το πάγωμα των τριετιών, την καθήλωση των μισθών. Όλοι μαζί τα ψηφίσατε. Εγώ ακούσει εδώ του λένε: εμείς το πάγωμα με νόμο θα το αλλάξουμε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Τι να σας πω τώρα. Να θυμηθούμε ότι με νόμο θα καταργούσαν και τον ένφυα όλες αυτές, όλα αυτά τα κόμματα. Και βότερη που λέει ότι πρέπει να πέσει 10% ενεργεια κάτω για να το κάνετε. Πώς το κάνετε? Και εγώ μπορώ να το βάλω, όχι να καταργεί τριετίες, να δώσουμε και 10 τριετίες παραπάνω. Αλλά και το Πασοκ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε υπογράψει το μνημόνιο. Αν δεν πέσει η ανεργία 10%, δεν μπορεί να δώσει τριετίες. Δεν είναι ασχελευθερό να μην διακόψουμε το ΚΚΕ, γιατί πρέπει να πει κι άλλα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα πει. Λοιπόν, δεν. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και στο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσατε την προηγούμενη τετραετία. Τον ένφια όλοι είχαν υποσχεθεί ότι θα τον καταργήσουν, δεν τον καταργεί κανένας. Το φόρο επιτιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κανένας δεν τον καταργεί επίσης. Ετοιμάζονται για νέα πράσινα χαράτσια, το διατυπώσατε κιόλας με έναν τρόπο εδώ πέρα. Με την αλήθεια, μειώσει 35%. Ο λαός ξέρει πολύ καλά ότι τις πρώτες 15 μέρες τελειώνει ο μισθός του και τελειώνει ο μισθός του γιατί πρέπει να πληρώσει τον ένφια, πρέπει να πληρώσει το πράσινο χαράτσι, τα νέα πράσινα χαράτσια που έρχονται, που είναι μέσα
μέσα στην αρενή έκθεση της Κομισιόν και όπως όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν δεσμευμένη στα τρία μνημόνια, τώρα είναι δεσμευμένα τα αστικά κόμματα στο νέο τέταρτο μνημόνιο που ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι πρόκειται για δανειακή σήμαση παύλα μνημόνιο, το οποίο συμπαρασύρει και φέρει μαζί του 350 και πλέον προαπαιτούμενα, μέσα στα οποία είναι και η νέα φοροεπιδρομή προς τα λαϊκά στρώματα, την οποία όλοι την έχουν ψηφίσει. Εδώ στο τραπέζι είναι ξεκάθαρο ότι κανείς άλλος δεν θέλει να στενεχωρήσει τις τράπεζες. Αυτό είπανε όλοι. Κοιτάξτε, καθημερινά παίρνει χιλιάδες κόσμος τηλέφωνο στο ΠΑΜΕ, στα συνδικάτα κτλ. Και καταγγέλει απειλές από τα κοράκια, και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν χαρακτηριστεί έτσι, τις πρακτικές δηλαδή και τα φαντς, που απειλούν ότι θα τους πάρουν για πολύ μικρά ποσά κιόλας τα σπίτια, και έχουμε δει τέτοια περιστατικά και επί θητείας Νέας ΣΥΡΙΖΑ και επί θητείας Νέας Δημοκρατίας. 35.000 πληστηριασμοί γίνανε στην προηγούμενη τετραετία. Τώρα ο Άρης Πάγος έχει δώσει το φως και γίνονται πράσινο φως για 700.000 νέους πληστηριασμούς, και γίνονται πληστηριασμοί ακόμα και τώρα που έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αυτά δεν έχουν σταματήσει. Η έκθεση της Κομισιόν, που ξαναλέω ότι την ψηφίσανε από κοινού στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Αστικό Κοινοβούλιο, τα επιβεβαιώσανε όλα αυτά, δίνει κατεύθυνση για επιτάχυση των εξώσεων και των πληστηριασμών. Πιο γρήγορα δηλαδή να ξεμπερδεύουν για τα κοράκια και τα φαντς. Η πείρα τι λέει? Η πείρα λέει ότι ο λαός μπορεί να επιβάλλει τη θέλασή του και να μην επιτρέψει να πάρουν οι τράπεζες και τα φαντς στα σπίτια του λαού. Την προηγούμενη μόνο εβδομάδα, μαζί με τους κομμουνιστές, βουλευτές κτλ., αποτρέψαμε πάνω από 10 πληστηριασμούς. Ο λαός είναι μπροστά να τους σταματήσει και μπορεί να τους σταματήσει. Έτσι, με όρους σύγκρουσης και επιβολής, μπορεί να επιβάλλει το δίκαιο του. Γιατί είναι δίκαιο το να μην πειράζεται. Είναι δίκαιο έτοιμο να μην μπορεί η τράπεζα να πάρει για ψίχουλα πολλές φορές την πρώτη κατοικία του λαού. Τη στέγη του δηλαδή, μια από τις βασικές του ανάγκες δηλαδή, και αυτό ο λαός πρέπει να το επιβάλλει με την πάλη του. Όπως έκανε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν, αυτή τη στιγμή τρέχουν συνδικαλιστικές διώξεις και θεωρείται ποινικό αδίκημα με το ιδιώνυμο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το να αντιστέκεσαι στους πληστηριασμούς, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που τους έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τους κράτησε η Νέα Δημοκρατία. Διώκονται στελέχη του κόμματος, συνδικαλιστές, οι οποίοι μπήκαν μπροστά για να σταματήσουν το να παίρνουν τα σπίτια του λαού, τα μικρά μαγαζιά του λαού κτλ. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Κάποια είναι και προκλητικά, όπως αυτό το παράδειγμα στη Χαλκιδική με τον Ανάπηρο, και άλλα βέβαια παραδείγματα. Η έξωση που κάνανε από μια κυρία που είχε ψιλικατζίδικο, πιθανά να το δείξατε και εσείς, ακούστηκε αρκετά, η οποία ήταν νικάρισα. Πλήρωνε κανονικά το ενοικιό της και επειδή στον ιδιοκτήτη είχαν πάρει, την πετάξαν έξω από το μαγαζί της. Διαπραγμάτευση δεν μπορεί να υπάρχει με τις τράπεζες, γιατί οι τράπεζες προφανώς όχι απλά δεν θέλουν να βγουν χαμένες, θέλουν να βγουν και με τεράστια κερδοφορία. Αυτό θέλουν να εξασφαλίσουν. Το κράτος, όταν παρεμβαίνει, αυτό ακριβώς εξασφαλίζει. Ο λαός μόνο με την πάλη του μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα του πάρουν τα σπίτια οι τράπεζες και τα φαντς, παύλα κοράκια. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι να θυμίσουμε ότι στη Χαλκιδική ήταν 81χρονος Ανάπηρος, ο οποίος ήταν εγγυητής. Ναι. Να κάνουμε άνθρωπο. Και εδώ σου λέει μια περίπτωση ισχύει ισχύει αυτό. Είχε Φραϊκά μαγαζί, πράγματα, το οποίο δεν ήταν δικό της, νικάρισε. Ήταν που πλήρωνε τον νίκη και τη βγάζουν έξω από το μαγαζί, το οποίο πλήρωνε τον νίκη, δεν πλήρωνε το δάνειο που είχε πάρει αυτός που είχε το μαγαζί. Ναι. Δεν πρέπει να φτάσουμε λοιπόν να έχουμε τσουνάμι, όπως είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί άμα φτάσουμε να έχουμε τσουνάμι, να μην είμαστε και ευχαριστημένοι επειδή δεν έχουμε τσουνάμι. Το τσουνάμι έρχεται πάντως. 700.000 πληστηριασμοί είναι μπροστά. Τώρα εντάξει, σας θέσεις βέβαια είναι διακριτά διαφορετική από τις υπόλοιπες. Πρέπει να το πω αυτό. Γι' αυτό και είναι και πολύ τακτικά στους δρόμους συνταξιούχοι και το ΠΑΜΕ και οι συνταξιούχοι με το φίλο του κύριο Κουμπούρη, συγγνώμη, το Δήμο, που είναι συνεχώς έτσι έξω στους δρόμους, πρόεδρός τους. Να σας ακούσω όμως να σας πει την τοποθέτησή σας, σύντομα, συνοπτικά, για να προλάβουν όλοι να τοποθετηθούν. Είναι από τα πράγματα που επίσης θα χτυπηθούν και έχουν χτυπηθεί και αλήπετα το προηγούμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η επαναφορά που είπα, είναι αναγκαιότητα σήμερα με την κατάσταση που έχουμε φτάσει. Και οι συνταξιούχοι ειδικότερα της 13ης, 14ης σύνταξης, που επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την έχει θέσει, την έχει καταθέσει ως τροπολογία μέσα στη Βουλή επανειλημμένα και επίσης δεν την έχει ψηφίσει κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα, είναι σήμερα, πρέπει να γίνει, πρέπει να την διεκδικήσει ο λαός. Αυτό που υποσχέθηκε και ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα δώσει ένα βοήθημα το οποίο έχει ημερομηνία λήξης και θα είναι, πώς να πω, αναλώσιμο, απόλυτα αναλώσιμο. Που είναι και αντίστοιχο με αυτό που έλεγε παλιά και ο ΣΥΡΙΖΑ για τη 13η σύνταξη. Είναι πραγματικά αστειότητα μπροστά στις τεράστιες ανάγκες, μπροστά στις τεράστιες περικοπές των συντάξεων που έχει επομιστεί στις πλάτες του για άλλη μια φορά ο λαός, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι οποίοι σήμερα καλούνται, όπως έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα, να στηρίξουμε τις
ελαφρότατες συντάξεις, πολλές φορές και παιδιά άνεργα και εγγόνια άνεργα κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα που βιώνει ο συνταξιούχος. Και είναι δεδομένο ότι αν δεν συζητήσουμε για την επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού, σύνταξης κτλ., αυτός ο κόσμος είναι καταδικασμένος με το, να βιώνει μια πολύ δεινή κατάσταση.